Αγαπητοί προσκεκλημένοι, συναγωνίστριες και συναγωνιστές, αγαπητοί σύνεδροι, πραγματοποιούμε σήμερα το 15ο τακτικό συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, που καλείται να εξετάσει με πνεύμα δημιουργικής κριτικής και αυτοκριτικής την δράση του Διοικητικού και του Γενικού Συμβουλίου, του Προεδρείου και όλων των διοικητικών οργάνων των παραρτημάτων μας στο διάστημα των 3 ετών που πέρασαν από το προηγούμενο 14ο συνέδριο μέχρι σήμερα. Οι αγωνιστές και αγωνίστριες της Εθνικής Αντίστασης, οι μαχητές και οι μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, οι πολιτικοί πρόσφυγες, οι απόγονοι και οι φίλοι μας, συνεχίζουμε σταθερά και ανταλάντευτα τον αγώνα μας ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική μαζί με το λαϊκό κίνημα, κάτω από δύσκολες συνθήκες για την υπεράσπιση και διεκδίκηση των δικαιωμάτων όχι μόνο των μελών της Ένωσής μας, αλλά και ολόκληρου του λαού μας και των άλλων λαών. Το συνέδριό μας πραγματοποιείται σε μία διαρκώς επιδεινούμενη για τους λαούς διεθνή κατάσταση, καθώς οξύνονται οι ενδοϊμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί μεταξύ ΗΠΑ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ρωσίας, Κίνας για τα συμφέροντα των μονοπωλίων τους. Αυτό βάζει τη σφραγίδα του και στις υπεριαλιστικές επεμβάσεις, στους άδικους πολέμους σε όλο τον κόσμο και στην περιοχή μας. Σε όλα αυτά βάζει τη σφραγίδα του το γεγονός ότι δεν υπάρχει πλέον το αντίπαλο δέος, η Μεγάλη Σοβιετική Ένωση και οι άλλες σοσιαλιστικές χώρες. Οι υπεριαλιστές ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ανταγωνισμό τους με Ρωσία, Κίνα, αλλά και στο μεταξύ τους ανταγωνισμό εντείνουν την επιθετικότητα κατά των λαών και ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή μας για την ενέργεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει τον αντικομμουνισμό, όπως για παράδειγμα το τελευταίο αντικομμουνιστικό ψήφισμα και την επικίνδυνη θεωρία εξίσωσης του φασισμού με τον κομμουνισμό, της παραχάραξης ιστορίας του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου και όλου του 20ου αιώνα. Ο υπεριαλιστικός πόλεμος στη Συρία συνεχίζεται με την εμπλοκή των ΗΠΑ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τουρκία, Ρωσίας και Ισραήλ. Στην Παλαιστίνη η σφαγή αμάχων από το δολοφονικό κράτος του Ισραήλ και η καταπάτηση των παλαιστινιακών εδαφών επίσης συνεχίζεται. Η τουρκική κατοχή μεγάλου μέρους του κυπριακού εδάφους συνεχίζεται. Οι αμερικανονατοικοί υπεριαλιστές απειλούν το Ιράν και δημιουργούν εντάσεις στη νότια Κινέζικη θάλασσα και ενισχύουν τη στρατιωτική περικύκλωση της Ρωσίας. Στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο αυξάνεται η τουρκική προκλητικότητα με κίνδυνο θερμού επεισοδίου, προσβάλλοντας διεκδικήσεις με τις λεγόμενες γκρίζες ζώνες. Στοχεύουν στον ορυκτό πλούτο της περιοχής και τη συνδιαχείριση του Αιγαίου υπό της ευλογίας ΗΠΑ-ΝΑΤΟ. Στα Βαλκάνια η κατάσταση επιδεινώνεται με την ατοποίησή τους και την ολοένα βαθύτερη εμπλοκή ΗΠΑ-Ευρωπαϊκής Ένωσης κόντρα με Ρωσία-Κίνα. Μεγαλώνει και η εμπλοκή της Ελλάδας με την ανάληψη, για παράδειγμα, προστασίας με αεροπλάνα των συνόρων της Βόρειας Μακεδονίας. Βεβαίως, η εμπλοκή της Ελλάδας στην υπεριαλιστική δράση μεγαλώνει και με τη Συμφωνία για τις Αμερικανονατοικές βάσεις στην Ελλάδα, οι οποίες αυξάνονται ενώ διευρύνεται και η δραστηριότητά τους, ιδιαίτερα αυτή στη Σούδα. Όλη η Ελλάδα μετατρέπεται σε υπεριαλιστικό νατοϊκό ορμητήριο με τη Συμφωνία Κυβέρνησης αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ που άνοιξε το δρόμο. Αυτοί οι πολιτικοί μας λένε ότι μας προστατεύει λόγω ΝΑΤΟ, αλλά δεν μας προστατεύει, είναι επικίνδυνη. Το ΝΑΤΟ είναι δολοφόνος των λαών. Εσωτερική κατάσταση. Μετά τις βουλευτικές εκλογές του Ιούλη και την ανάδειξη της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση, συνεχίζεται με την ίδια σφοδρότητα η βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική που εφάρμοζε ο ΣΥΡΙΖΑ σε όφελος του κεφαλαίου. Εντείνει την αντεργατική αντιλαϊκή επίθεση. Ενίσχυσε τις σχέσεις με ΗΠΑ-ΝΑΤΟ, διευρύνει τη συμμετοχή της χώρας μας σε εγκληματικές συμμαχίες,
όπως αυτή με το δολοφονικό κράτος του Ισραήλ. Ενισχύει απλόχερα το κεφάλαιο, όπως κάνει με το λεγόμενο αναπτυξιακό νόμο, που τσακίζει τα εναπομείναντα εργασιακά δικαιώματα για να μεγαλώνουν τα κέρδη τους. Επιχειρεί να τσακίσει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, επιβάλλει ασφικτικό έλεγχο των συνδικάτων από την εργοδοσία και το κράτος με ηλεκτρονικό φακέλωμα των εργαζομένων. Βάζει νέα εμπόδια στη δράση των ταξικών συνδικάτων, ενισχύοντας παράλληλα τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό. Επίσης η κυβέρνηση ετοιμάζει νέο νόμο για την κοινωνική ασφάλιση που με τη μορφή των τριών πυλώνων ετοιμάζεται να την παραδώσει κυριολεκτικά στο κεφάλαιο για να κερδοφορεί. Το δε προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2020 δίνει φοροαπαλλαγές και άλλες διευκολύνσεις στο κεφάλαιο, συνεχίζει τις περικοπές στις κρατικές δαπάνες για κάλυψη λαϊκών αναγκών. Όλα θα τα πληρώσει διπλά και τρίδιπλα ο λαός, όπως άλλωστε γινόταν και επί ΣΥΡΙΖΑ. Μπροστά σε όλα αυτά, να είμαστε σε ετοιμότητα για δράση και συμμετοχή στις κινητοποιήσεις μαζί με το λαό. Σε αυτές τις εκλογές δεν κατόρθωσε να εισέρθει στη Βουλή η εγκληματική φασιστική οργάνωση Χρυσή Αυγή, γεγονός που αποτελεί νίκη για το λαό μας, γιατί αυτό έγινε με την ψήφο του. Φυσικά αυτό δεν πρέπει να μας κάνει να υποτιμήσουμε τον κίνδυνο του φασισμού, γιατί ο φασισμός είναι ακόμα εδώ, μόνο που αλλάζει προσωπείο και παρουσιάζεται τώρα με άλλη μορφή, όπως είναι η ακροδεξιά ελληνική λύση που κατόρθωσε να εισέλθει στη Βουλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ έστρωσε το έδαφος με την αντιλαϊκή πολιτική του για να φέρει τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση. Έκανε ακόμα ό,τι μπορούσε για να καπηλευτεί την ιστορία και τους αγώνες του λαϊκού κινήματος, πραγματοποιώντας διάφορα σόου στην Κεσαριανή, στο Γοργοπόταμο, στο Δίστομο, στους Λυγκιάδες, στην Ακρόπολη, στον Αϊστράτη και αλλού, για να δικαιολογήσει την πολιτική του και να χειραγωγεί λαϊκές δυνάμεις για να εμποδιστεί η οργανωμένη αντίσταση του λαού απέναντι στην αντιλαϊκή βάρβαρη πολιτική των μνημονίων και να ενταθεί η στιγμή εκμετάλλευση του λαού για να αυξηθούν τα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου. Συκοφαντώντας ταυτόχρονα το ΚΚΕ και τη σημερινή του πολιτική, διαστραβλώνοντας τον ηρωικό ρόλο του, που ήταν οργανωτής, ψυχή, αιμοδότης και καθοδηγητής του αντιστασιακού αγώνα του λαού μας. Εδώ πρέπει να καταγγείλουμε για μια ακόμη φορά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις φιέστες που έστησε σε μια σειρά μαρτυρικές πόλεις, αρνήθηκε να υποστηρίξει την αναφορά της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, που υπέβαλε μαζί με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για τις γερμανικές αποζημιώσεις, με αποτέλεσμα να μην συζητηθεί καθόλου η αναφορά. Σήμερα χρειάζεται να ενταθεί η ταξική πάλι για να αποκρουστεί η αντιλαϊκή επίθεση και να δημιουργηθούν προϋποθέσεις αντεπίθεσης για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του λαού. Σε αυτή την προσπάθεια όλοι οι αντιστασιακοί, οι μαχητές και οι μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και οι απόγονοί τους, πρέπει να προσφέρουμε όλες τις δυνάμεις μας μέσα στο ταξικό κίνημα για να φτάσουμε σε μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση, που ήταν το όραμα των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Απολογισμός. Στο διάστημα που πέρασε από το προηγούμενο συνέδριο, τα διοικητικά όργανα της οργάνωσής μας, Γενικό Συμβούλιο, Διοίκηση, Προεδρείο, λειτουργήσαν κανονικά και προσπάθησαν να υλοποιήσουν τις αποφάσεις του 14ου Συνεδρίου, αλλά και να παρεύουν σε μεγάλα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονταν από τις πολιτικές εξελίξεις και ιδιαίτερα σε ζητήματα διαστρέβλωσης ιστορίας και αντικομμουνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσιάστηκαν και ορισμένα προβλήματα στη λειτουργία του Προεδρείου λόγω ασθενείας μελών του. Ένα ζήτημα που έχουμε δυσκολίες είναι η παρακολούθηση της δράσης των παραρτημάτων, η καθοδήγησή τους, η ανάπτυξη μαζικής δράσης. Είναι βασικό ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει τα νέα όργανα. Η διοίκηση οργάνωσε κεντρικές εκδηλώσεις, όπως την 1η του Μάη για τους 200 εκτελεσμένους ήρωες κομμουνιστές στην Κεσαριανή,
την αντιφασιστική νίκη των λαών στις 9 του Μάη, την επέτειο της Εθνοσυνέλευσης στους Κορισχάδες κατά τη διάρκεια της κατοχής, το αντάμωμα των αντιστασιακών και πολιτικών προσφύγων και των απογόνων τους από όλη την Ελλάδα και από χώρες της Ευρώπης στην Άουσα, την επέτειο της ίδρυσης του ΕΑΜ, την επέτειο της απελευθέρωσης Αθήνας και την επέτειο της ανατίναξης της γέφυρας του Γοργοποτάμου. Συμμετείχαμε επίσης στα φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή, με δικό μας περίπτερο, από όπου πέρασαν πολλοί σύντροφοι και συναγωνιστές που ήρθαν σε επαφή με την ιστορία της αθάνατης εαμικής αντίστασης και του ηρωικού δημοκρατικού στρατού Ελλάδας. Η εκτίμησή μας είναι ότι η εμφάνισή μας στα φεστιβάλ ήταν ικανοποιητική. Πρέπει όμως να τονίσουμε ότι μεγάλη επιτυχία σημείωσε η έκθεση που οργάνωσαν οι σύντροφοι επαναπατρισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες μέλη μας για την βοήθεια που πρόσφεραν οι σοσιαλιστικές χώρες στους πολιτικούς πρόσφυγες και στα παιδιά που βρέθηκαν σε αυτές, αλλά και στη βοήθεια που πρόσφεραν οι πολιτικοί πρόσφυγες στην οικοδόμηση του σοσιαλισμού και στον πολιτισμό που ανέπτυξαν σε αυτές τις χώρες με το βλέμμα πάντα στραμμένο στην Ελλάδα. Οργανώσαμε τις ετήσιες συναιστιάσεις με κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, με μεγάλη συμμετοχή συντρόφων και συναγωνιστών. Σε αυτές τις εκδηλώσεις μας τίμησε με την παρουσία του και απίφθινε χαιρετισμό ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, σύντροφος Δημήτρης Κουτσούμπας, επικεφαλής αντιπροσωπείας της Κεντρικής Επιτροπής. Στους Χωρισχάδες και στην Άουσα δεν πήγαμε αυτή τη χρονιά λόγω των τετραπλών εκλογών στις οποίες διαθέσαμε όλες τις δυνάμεις μας με κάλεσμα προς όλα τα παρατήματά μας για την επιτυχία της εκλογικής καμπάνιας του ΚΚΕ. Βγάλαμε ειδικό υλικό και άρθρο που δημοσιεύτηκε τόσο στο περιοδικό όσο και στο ριζοσπάστη με στόχο να απευθυνθούμε με αυτό και τα επιχειρήματά του στις οικογένειες των αντιστασιακών, των μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και των πολιτικών προσφύγων προκειμένου να συμβάλλουμε στη συσπήρωση και συμπόρευσή τους με το κόμμα μας. Αντιμετωπίζοντας την ύπουλη και παραπλανητική δράση του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ στους αντιστασιακούς που αφενός καπηλεύονται την αντίσταση, ταυτίζοντας τα ιδανικά, τις αξίες και τα οράματά της με τη δική τους πολιτική, ενώ αναπτύσσουν και αντικουκουέ δραστηριότητα. Τα κόμματα αυτά αξιοποιούν τα λαϊκά προβλήματα προκειμένου να τραβήξουν ψήφους, αλλά και να συσπυρώσουν λαϊκές δυνάμεις με την πολιτική τους που υπηρετεί το κεφάλαιο, κόντρα στο κόμμα μας, με τη γνωστή ρητορική ότι αυτά που λέει το ΚΚΕ και για τα οποία πάλεψαν οι αντιστασιακοί, οι μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, οι πολιτικοί πρόσφυγες στις λαϊκές δημοκρατίες, είναι ανέφικτα. Έτσι αμαυρώνουν τους ηρωικούς αγώνες της ηρωικής αυτής γενιάς. Πρέπει να έχουμε καθαρό ότι ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, οι οπορτουνιστικές δυνάμεις ΛΑΕ, Ανταρσία κλπ. Αναπτύσσουν δράσεις στις οικογένειες των αντιστασιακών, των μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και των πολιτικών προσφύγων. Γι' αυτό χρειάζεται πολύμορφη δουλειά, ώστε να μην εγκλωβίζονται οι οικογένειες των αντιστασιακών, των μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και των πολιτικών προσφύγων στην πολιτική αυτών των δυνάμεων, να απεγκλωβίζονται όσοι έχουν εγκλωβιστεί, να τους εντάσσουμε στα παραρτήματά μας, αλλά να συσπυρώνονται και στο ΚΚΕ. Κάναμε παρέμβαση στην επέτειο 8 του Μάρτη, μέρα της γυναίκας, αναδεικνύοντας πως οι αγώνες μας τότε με την καθοδήγηση του ΚΚΕ δημιουργούσαν συνθήκες για την εξασφάλιση της ισοτιμίας και είναι παρακαταθήκη για το σήμερα. Αυτή η πρωτοβουλία πρέπει να συνεχιστεί, ιδιαίτερη δουλειά με τις γυναίκες σε εκείνες τις συνθήκες, αλλά και η ίδια η συμμετοχή των αγωνιστριών και μαχητών, κομμουνιστριών και άλλων γυναικών στον αγώνα. Αυτή η ηρωική πείρα αποτελεί παρακαταθήκη για το σήμερα. Αυτή η πρωτοβουλία χρειάζεται να συνεχιστεί. Κάναμε παρεμβάσεις με ανακοινώσεις ενάντια στις υπεριαλιστικές επεμβάσεις στην Ουκρανία, στη Συρία, στην Ιεμένη. Συμμετείχαμε στη συγκέντρωση υπογραφών ενάντια στη Συμφωνία για τις Αμερικανονατοϊκές βάσεις και καταγγείλαμε επανειλημμένα τη δράση του ΝΑΤΟ. Καταγγείλαμε με έγγραφο σε όλες τις οργανώσεις της ΦΥΡ
την καταστροφή μνημείων του απελευθερωτή κόκκινου στρατού σε πρώην σοσιαλιστικές χώρες και την ανέγερση άλλων προς τιμή των SS και συνεργατών των Ναζί και τις καλέσαμε να κάνουν το ίδιο. Τις καταγγελίες απευθύναμε και στις πρεσβείες αυτών των χωρών. Καταγγείλαμε τις πολωνικές αρχές για την αλλίωση του μνημείου του Δουσουέ στο Τσίβνουφ. Την καταγγελία αυτή την επιδώσαμε στην πολωνική πρεσβεία και την κοινοποιήσαμε στον τύπο, στην ΦΥΡ και σε όλες τις οργανώσεις μέλη της. Η ΦΥΡ αναδημοσίευσε την καταγγελία μας. Καταγγείλαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα αντικομμουνιστικά ψηφίσματα που ψήφισε στο Κοινοβούλιο, για την ανιστόρητη και κατάπτυστη εξίσωση του φασισμού με τον κομμουνισμό και του Χίτλερ με τον Στάλιν, για την καθιέρωση της 23ης του Αυγούστου, ημέρας υπογραφής του Συμφώνου Μη Επίθεσης Ρίμπερτοπ-Μολότοφ, ως ημέρας μνήμης ολοκληρωτικών καθεστώτων, καθώς και για το επίσης ανιστόρητο και κατάπτυστο ψήφισμα που θεωρεί ότι η Ναζιστική Γερμανία και η Σοβιετική Ένωση ήταν σύμμαχοι και είναι και οι δύο υπεύθυνες για το ξέσπασμα του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Η δημοκρατία την οποία πρεσβεύουν ως μέσο κατά του φασισμού δεν ανέχεται την ύπαρξη και δράση κομμουνιστικών κομμάτων που ήταν επικεφαλής των αντιφασιστικών αντιστασιακών κινημάτων των λαών στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο που απελευθέρωσαν τις χώρες τους από τον ναζισμό και τον Χίτλερ συμβάλλοντας στην απελευθέρωση της Ευρώπης όπως και η ΕΣΔ. Για αυτήν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιήσαμε και μαζική διαμαρτυρία μπροστά στα γραφεία της και επιδώσαμε γραπτή καταγγελία. Τέτοιες δραστηριότητες πρέπει με ευθύνη των οργάνων της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας να αξιοποιούνται για μαζική δράση. Τα παραρτήματά μας με αναδημοσιεύσεις στις περιοχές τους, με συσκέψεις μελών, απογόνων και φίλων χρησιμοποιώντας και ιστορικό υλικό. Οργανώσαμε ακόμα διάφορες εκδρομές προσκυνήματα σε ιστορικούς τόπους αγώνων και θυσιών των αγωνιστών και αγωνιστριών της ΕΑΜΗΚΙΣ Εθνικής Αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, όπου πήραν μέρος εκατοντάδες συναγωνιστές και φίλοι της ΠΑΕΑ Δημοκρατικός Στρατός. Συμμετείχαμε σε εκδηλώσεις που πραγματοποίησαν τα παραρτήματά μας που πρέπει να πούμε ότι ήταν πολλές και μαζικές και με μεγάλο ιστορικό ενδιαφέρον. Σε αυτές τις εκδηλώσεις δεν μπορούμε να αναφερθούμε αναλυτικά γιατί πράγματι είναι πολλές και υπάρχει κίνδυνος να παραλείψουμε και κάποιες. Όμως σήμερα εδώ θα αναφερθούν οι συναγωνιστές μας που θα πάρουν το λόγο όχι μόνο απολογιστικά αλλά και για να γίνει ανταλλαγή πείρας. Χρειάζεται να δούμε πιο δημιουργικά το γιορτασμό των επετείων με ιστορικούς περιπάτους, με μικρές εκθέσεις ιστορικού υλικού, με πλατιές συσκέψεις και άλλες εκδηλώσεις από κοινού με τις κομματικές οργανώσεις και την ΚΝΕ. Στα πλαίσια της ΦΥΡ αγωνιζόμαστε πάντα με συνέπεια σε αντιπεριαλιστική κατεύθυνση χωρίς μεγάλη επιτυχία, είναι αλήθεια, γιατί η πλειοψηφία τόσο στην Εκτελεστική Επιτροπή όσο και γενικότερα αποφεύγουν να καταγγείλουν τον υπεριαλισμό και περιορίζονται να μιλούν αορίστως για την ειρήνη χωρίς να καταγγέλνουν ονομαστικά όσους κάνουν πολέμους και καταστρέφουν χώρες με εκατομμύρια θύματα, δηλαδή τους υπεριαλιστές των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μερικές φορές κάτω από τη δική μας επιμονή ψελίζουν κάτι, αλλά με μεγάλη προσοχή μήπως και τους παρεξηγήσουν σε εισαγωγικά. Φυσικά ενεργούν όπως όλοι οι σοσιαλδημοκράτες. Είναι σημαντικός τομέας η δραστηριότητα που προκύπτει μέσα από τη συμμετοχή της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας στη Διεθνή Ομοσπονδία Αντιστασιακών Οργανώσεων ΦΥΡ. Με δεδομένο ότι στην πλειοψηφία έχουν σοσιαλδημοκρατικές δυνάμεις, ενώ επιρροή ασκεί και η Die Linke της Γερμανίας, χρειάζεται να επεξεργαστούμε καλά το περιεχόμενο των παρεμβάσεών μας στις οργανώσεις μέλη της ΦΥΡ και στο επερχόμενο συνέδριό της.
Αναπτύξαμε όσο μπορούσαμε τέτοια δραστηριότητα με διάφορες αφορμές. Έχουμε πείρα, πρέπει να δυναμώσουμε αυτήν τη δράση. Παρεμβήκαμε με επιστολή σε όλες τις οργανώσεις της ΦΥΡ και στην Εκτελεστική Επιτροπή, καθώς και κατά τη συζήτηση στην Εκτελεστική Επιτροπή, εκφράζοντας την αντίθεσή μας στο ζήτημα του λεγόμενου νέου ρόλου της ΦΥΡ, που άνοιξε το δρόμο αλλίωσης του χαρακτήρα της. Στην Εκτελεστική Επιτροπή συζητήθηκε κείμενο εργασίας της ΑΜΠΗ, η ΑΜΠΗ είναι η Ιταλική Αντιστασιακή Οργάνωση, για το νέο ρόλο της ΦΥΡ που θέλει να τη μετατρέπει σε μη κυβερνητική οργάνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο όνομα αντιμετώπισης της δράσης φασιστικών οργανώσεων και κομμάτων σε διάφορες χώρες που αμφισβητούν την ιστορία και τις κοινωνικές αξίες της δημοκρατικής ζωής των χωρών και της Ευρώπης, όπως λένε. Αποσιωπούν και δεν αντιμετωπίζουν τις αιτίες εμφάνισης και δράσης του φασισμού, του εθνικισμού, των ακροδεξιών κομμάτων, δηλαδή τα μονοπόλια, τον υπεριαλισμό, γέννημα θρέμα, τον οποίο είναι ο φασισμός. Ενώ μιλώντας για την ιστορία και τις κοινωνικές αξίες της δημοκρατικής ζωής της Ευρώπης, υποστηρίζουν και ενισχύουν την ιστορία και αξίες των μονοπωλίων, του υπεριαλισμού και του πολέμου και όχι τις αξίες των λαών και των αγώνων του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει αντιλαϊκή πολιτική και ενισχύει την εκμετάλλευση, αναπαράγει τη φτώχεια, την ανεργία. Συμμετείχε στον πόλεμο κατά της Ιουγκοσλαβίας το 1999, στο Αφγανιστάν το 2001, στο Ιράκ το 2003 και μέσω του ΝΑΤΟ στη Λιβύη το 2011. Αυτή είναι η υπεριαλιστική πόλεμη. Αυτές είναι οι κοινωνικές αξίες και η δημοκρατική ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στήριξη τέτοιων αξιών αμαυρώνει τη μνήμη των νεκρών του Β' Παγκόσμιου Πολέμου, υπεριαλιστικός ήταν και αυτός, το θυμάτων του ναζισμού. Η πρότασή τους είναι η μετατροπή της ΦΥΡ σε μη κυβερνητική οργάνωση, εξαρτημένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΟΗΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης, με στόχο τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης, έτσι όμως αλλάζει ο χαρακτήρας της. Η σκοπή της ίδρυσης της λειτουργίας της ΦΥΡ είναι και επιβάλλεται να παραμένουν ως έχουν και να αποτελούν το περιεχόμενο συνέχισης και έντασης της δράσης της οργάνωσης σχετικά για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης του Β' Παγκόσμιου Υπεριαλιστικού Πολέμου, τη διατήρηση των μνημείων πανευρωπαϊκής και διεθνούς εμβέλειας, όπως είναι τα ναζιστικά στρατόπεδα, οι φυλακές και οι τόποι εξορίας και εξόντωσης, τα ολοκαυτώματα. Για την ανάδειξη απότιση φόρου τιμής και προβολή του αντιναζιστικού, αντιφασιστικού αγώνα, της τεράστιας συνεισφοράς και αποφασιστικής συμβολής της ΕΣΔ, των λαϊκών κινημάτων της Ευρώπης, αντιφασιστικών αντιστασιακών, όπου πρωτοστάτησαν δίνοντας εκατομμύρια νεκρούς και τραυματίες στο τσάκισμα του φασισμού, ναζιστικού τέρατος και συναπελευθέρωση των λαών της Ευρώπης. Στην ίδια λογική κατεύθυνση ήταν το περιεχόμενο της πρωτοβουλίας της ΦΥΡ στα Βαλκάνια. Εμείς απαντήσαμε και τοποθετηθήκαμε στη βάση της θέσης μας, με τις θέσεις μας, ότι στα Βαλκάνια έγιναν άδικοι πόλεμοι, υποδαβλίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ, εθνικιστικές αντιθέσεις. Τα Βαλκάνια είναι και σήμερα πεδίο οξύτατων ανταγωνισμών μεταξύ ΗΠΑ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ρωσίας, Κίνας. Συνεχίζεται η νατοϊκή επέμβαση με τεράστιους κινδύνους για τους λαούς. Σε τέτοιες συνθήκες καλλιεργούν οι αστεί τον εθνικισμό και τον φασισμό. Ο εθνικισμός και ο κοσμοπολιτισμός του κεφαλαίου είναι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Αντιπεριαλιστική πάλι χρειάζεται να αναπτύξουμε, καθώς και πάλι ενάντια στην αλλαγή συνόρων. Αυτό είπαμε εκδηλώνοντας την αλληλεγγύη μας στη ΣΟΥΠΝΟΡ, την αντιστασιακή οργάνωση της Σερβίας, για τις επικίνδυνες αντισέρβικες προκλήσεις του κοσοβάρικου καθεστώτος στα μετόχεια, μιλώντας για αγώνα ενάντια στις υπεριαλιστικές επεμβάσεις και τα σχέδια των Ευρωπαϊκής Ένωσης ΗΠΑ-ΝΑΤΟ στην περιοχή, για πάλι των λαών ενάντια στις αστικές τάξεις
των χωρών τους. Αντιμετωπίσαμε επίσης την ανάπτυξη προεκλογικής καμπάνιας της ΦΥΡ για τις ευρωεκλογές του 2019. Ανέλαβε πρωτοβουλίες και δράσεις αναζητώντας συνεργασίες με το λεγόμενο Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά του ρατσισμού, με τις ευρωομάδες. Οι ευρωβουλευτές των αστικών κομμάτων και εργοδοτικούς κυβερνητικούς συνδικαλιστές. Έθετε το ζήτημα «Σταματήστε την άνοδο των ακροδεξιών ομάδων στα Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια, επιστροφή στις ρίζες της ευρωπαϊκής ιδέας, της ειρήνης και των ίσων δικαιωμάτων για κάθε χώρα». Όλα αυτά δηλαδή που πρόβαλαν και τα συντηρητικά νεοφιλελεύθερα κόμματα και τα σοσιαλδημοκρατικά και τα λεγόμενα αριστερά του ΚΕΑ, υπερασπιζόμενα την περιαλιστική Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγγνώμη. Έθετε το ζήτημα «Σταματήστε την άνοδο των ακροδεξιών ομάδων στα Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια, επιστροφή στις ρίες της ευρωπαϊκής ιδέας, της ειρήνης και των ίσων δικαιωμάτων για κάθε χώρα». Όλα αυτά δηλαδή που πρόβαλαν με τα συντηρητικά νεοφιλελεύθερα κόμματα και τα σοσιαλδημοκρατικά και τα λεγόμενα αριστερά του ΚΕΑ, υπερασπιζόμενα την Υπεριαλιστική Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιδράσαμε σε όλη αυτή τη δραστηριότητα που είναι έξω από το χαρακτήρα και το ρόλο της ΦΥΡ, ενημερώνοντας όλες τις οργανώσεις της με τις θέσεις μας και δεν συμμετείχαμε, δεν νομιμοποιήσαμε το κάλεσμά της που ενίσχυε την Αντιδραστική Ευρωπαϊκή Ένωση και τις αστικές δυνάμεις που κηρύσουν τον αντικομμουνισμό, διαστρεβλώνουν την ιστορία των λαών και της αντίστασης στον ναζισμό, εξισώνουν ναζισμό και κομμουνισμό, αθωώνοντας το φασισμό. Θεωρήσαμε απαραίτητο να αναφερθούμε λίγο αναλυτικά σε αυτές, επειδή ακριβώς μας χρεώνουν καθήκοντα. Τα όργανα της ΠΑΕΑ ΔΣΕ, που θα εκλεγούν από το συνέδριο, πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες σε συντονισμό και συνεργασία με το κόμμα μας, ώστε να παρεμβαίνουμε πιο συχνά και οργανωμένα, πιο καλά προετοιμασμένοι και πιο δημιουργικά. Για την ανάδειξη της πραγματικής ιστορίας που έγραψαν οι λαοί στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και τα τότε απελευθερωτικά κινήματα με επικεφαλής κομμουνιστές, τη διατήρηση της μνήμης για το πρωταγωνιστικό ρόλο της ΕΣΔ, την απελευθέρωση από το τέρας του ναζισμού ενάντια στη διαστρέβλωση της ιστορίας, καθώς και της κοινής δράσης με τα λαϊκά κινήματα ενάντια στο ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις υπεριαλιστικές επεμβάσεις και πολέμους. Πήραμε ακόμη μέρος σε δύο διεθνείς συνδιασκέψεις για την ειρήνη που διοργάνωσαν οι πρώτοι στο Βελιγράδι από τη ΣΟΥΜΝΟΡ, την Οργάνωση των Σέρβων Αντιστασιακών, και η δεύτερη στη Ρώμη από την ΑΜΠΗ, την Οργάνωση των Ιταλών Αντιστασιακών. Και στις δύο συνδιασκέψεις εμείς παρουσιάσαμε τις θέσεις μας και αποκαλύψαμε το ρόλο των υπεριαλιστών, ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και των ΗΠΑ, Ρωσίας κλπ. Τα υλικά των παρεμβάσεών μας έχουν δημοσιευθεί στο περιοδικό μας. Όλοι οι συμμετέχοντες, σαν γνήσιοι οπορτουνιστές, απέρριψαν τις θέσεις μας λέγοντας ότι πρέπει να βαδίζουμε βήμα-βήμα. Π.χ. να αλλάξουμε πρώτα την Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά να πάμε παρακάτω. Προς το παρόν δηλαδή μπορούμε να συνεργαζόμαστε και με παράγοντες της υπεριαλιστικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υπερασπιζόμαστε τα λαϊκά συμφέροντα. Δηλαδή βάζουμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Όμως σε κατηδία συζητήσεις μερικοί από αυτούς μας έδιναν συγχαρητήρια για τις καθαρές θέσεις μας. Να σημειώσουμε ότι η Οργάνωση των Ρώσων Βετεράνων, που αντιπροσωπεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΦΥΡ, με τον στρατηγό Αλεξάντερ Μοησίεφ και τον άβαρχο Νικολάη Ρογιάνοφ, προφανώς για δικούς τους λόγους, μας έστειλαν έγγραφο πρόσφατα και δήλωσαν ότι υποστηρίζουν όλες τις θέσεις μας όπως τις διατυπώνουμε. Μένει να δούμε τι θέση θα κρατάνε από εδώ και πέρα μέσα στην Εκτελεστική Επιτροπή, γιατί μέχρι τώρα δεν μας στήριξαν σε καμία ψηφοφορία. Τις θέσεις μας για τις γερμανικές αποζημιώσεις προωθήσαμε
και υπερασπιστήκαμε στεναρά δια του Προέδρου μας που συμμετέχει στο τριμελές Προεδρείο στη Γραμματεία του ΕΣΔΟΓΕ, Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης Οφειλών και Γερμανικών Επανορθώσεων, οργανώσαμε η ΠΑΕΑ Δημοκρατικός Στρατός για αυτό το θέμα μαζική διαμαρτυρία στην έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αθήνα και συμμετείχαμε στις διαμαρτυρίες έξω από τη Γερμανική Πρεσβεία που εργάνωσε το ΕΣΔΟΓΕ. Βεβαίως, ο ΕΣΔΟΓΕ οργάνωσε εκδηλώσεις που ουσιαστικά στήριξαν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, θέλοντας από μας να του φτιάξουμε ακροατήριο με τα μέλη μας, αλλά δεν το κάναμε. Συμμετέχουμε στον φορέα αυτό και ασκούμε κριτική στη δράση του όταν αυτό χρειάζεται. Για το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων έχουμε την πλήρη στήριξη και της ΦΥΡ που οργάνωσε και διεθνή συνδιάσκεψη με αυτό το θέμα στο Κάσελ της Γερμανίας, όπου συμμετείχαμε με τον πρόεδρό μας που στην ομιλία του έβαλε τις θέσεις μας και ταυτόχρονα κατήγγειλε όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις που διαχρονικά δεν διεκδικούν τίποτα από τη Γερμανία. Ειδικά κατήγγειλε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που δεν υποστήριξε την αναφορά της ΠΑΕΑ Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας που υπέβαλε μέσω του ΚΚΕ στην Επιτροπή Αναφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία το έκανε δεκτό αλλά δεν συζητήθηκε αφού δεν το υποστήριξε η ελληνική κυβέρνηση. Ένα πολύ σοβαρό θέμα που είχε απασχολήσει τα προηγούμενα συνέδριά μας και που η διοίκησή μας ασχολήθηκε πολύ σοβαρά με την υλοποίησή του είναι η ηλικιακή ανανέωση των παραρτημάτων μας και η στελέχωση των διοικουσών επιτροπών αλλά και της κεντρικής διοίκησης με στελέχη νεότερης ηλικίας, εφόσον οι αντιστασιακοί πλέον με ελάχιστες εξαιρέσεις ή έχουν φύγει από τη ζωή ή η κατάσταση της υγείας τους δεν τους επιτρέπει να ασχολούνται με τέτοια καθήκοντα. Σήμερα είμαστε σε θέση να πούμε ότι η αντικατάσταση έχει ολοκληρωθεί και σε όλα τα παραρτήματά μας η σκυτάλη έχει περάσει στα χέρια των απογόνων και φίλων της Εθνικής Αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Αυτό βέβαια δεν μπορούσε να γίνει χωρίς τη βοήθεια των κατατόπους οργανώσεων του ΚΚΕ. Έγινε προοδευτικά όπως το είχαμε σχεδιάσει για να μεταδοθούν επαρκώς η γνώση και η πείρα της απερχόμενης γωνιάς στη νεότερη. Οι λίγοι αντιστασιακοί που βρίσκονται ακόμα στα παραρτήματα τιμούν τις διοικήσεις, δίνουν στους νεότερους αγωνιστές το παράδειγμα της συνέπειας και του αγώνα και προσφέρουν ακόμα την πολύτιμη ζωντανή πείρα τους. Τώρα πρέπει να ρίξουμε όλο το βάρος στην παραπέρα μαζικοποίηση των παραρτημάτων μας, πάλι σε συνεργασία με τις τοπικές οργανώσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, για να μην παρουσιαστεί ξανά να ατονούν ή να κλείνουν παραρτήματα, γιατί δεν υπάρχουν στελέχη, να αναδειχθούν στις διοικούσες επιτροπές. Κατά τη διάρκεια της τριετούς θητείας και αυτής της απερχόμενης διοίκησης παρουσιάστηκαν ορισμένες περιπτώσεις να ατονούν παραρτήματα ή και να κλείνουν, χωρίς αυτό να έρθει σε γνώση της κεντρικής διοίκησης. Όταν το αντιληφθήκαμε, κάναμε αμέσως παρέμβαση και σε ορισμένες περιπτώσεις αποτρέψαμε αυτές τις δυσμενείς εξελίξεις, να είναι όμως καθαρό ότι δεν πρέπει να επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα. Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι καταστάσεις, χρειάζεται να έχουμε συντονιστές σε όλες τις περιοχές που να επεμβαίνουν σε κάθε περίπτωση που ατονούν παραρτήματα σε συνεργασία με την κεντρική διοίκηση και με τις τοπικές οργανώσεις του ΚΚΕ για να τις αποτρέπουν. Αυτό το πρόβλημα πρέπει να το λύσει αμέσως η νέα διοίκηση, τα οικονομικά μας. Το σοβαρότατο αυτό πρόβλημα, από το οποίο εξαρτάται η λειτουργία και η δράση της οργάνωσής μας, πρέπει να μας απασχολεί σοβαρά. Καταρχήν να πούμε ότι έχουμε μεγάλες οικονομικές δυσκολίες που μας δυσκολεύουν να απλώσουμε τη δράση μας σε συνεργασία με τις άλλες οργανώσεις της χώρας αλλά και του εξωτερικού. Χρειάζεται και τα παραρτήματα να μαζεύουν συνδρομές από τα μέλη τους και να αποδίδουν ένα ποσό στα κεντρικά στην ΠΑΕΑ Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας. Η οικονομική συνδρομή αποτελεί δεσμό των μελών μας με την οργάνωσή μας. Τα οικονομικά επίσης συνδέονται άμεσα
με τη διακίνηση του περιοδικού και του ημερολογίου μας, καθώς και με την απόδοση του 25% των εσόδων των παραρτημάτων προς την κεντρική διοίκηση. Σε αυτό το καθήκον ανταποκρίνονται όλο και περισσότερα παραρτήματα με τη δικαιολογία ότι δεν έχουν έσοδα. Σε αυτό το καθήκον δεν ανταποκρίνονται όλο και περισσότερα παραρτήματα με τη δικαιολογία ότι δεν έχουν έσοδα. Επιβάλλεται όμως όλα τα παραρτήματά μας να βρουν τρόπους εξασφάλισης εσόδων, οργανώνοντας συναισθιάσεις, διακινώντας το περιοδικό, το ημερολόγιο και τα διάφορα υλικά που εκδίδει η κεντρική διοίκηση. Όσον αφορά τη διακίνηση του περιοδικού, η διακίνησή του κυμαίνεται περίπου σε 4.000 στεμάχια ανά τεύχος. Πιο χαμηλή διακίνηση γίνεται τους καλοκαιρινούς μήνες. Η κυκλοφορία του είναι μειωμένη σε σχέση με το προηγούμενο συνέδριο και αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι κάποια παραρτήματα σταδιακά μειώνουν τη διακίνηση. Υπάρχουν όπως και ορισμένα παραρτήματα που κάνουν προσπάθεια να ανεβάσουν την κυκλοφορία του. Η διακίνηση του ημερολογίου. Το ημερολόγιο εκτυπώνεται σε 10.000 αντίτυπα. Το 2017 κινήθηκαν 7.197 αντίτυπα. Το 2018 διακινήθηκαν 7.224 αντίτυπα. Το 2019 μέχρι σήμερα 6.120 αντίτυπα και συνεχίζεται η διακίνηση. Αναλυτικότερα στοιχεία για τα οικονομικά μας θα δώσει η Εξελεκτική Επιτροπή. Το περιοδικό Εθνική Αντίσταση. Το περιοδικό αποτελεί το πολιτικό ιδεολογικό μας όπλο. Είναι η φωνή της ΠΑΕΑ Δημοκρατικός Στρατός που φτάνει και πέρα από τον ελληνικό χώρο. Διαπίστωση όλων μας είναι ότι η αξιόλογη αυτή πηγή μελέτης και προβολή της ιστορίας εξακολουθεί και στην τριετία που εξετάζομαι να βελτιώνεται συνεχώς τόσο στην εμφάνισή του όσο και κυρίως στο περιεχόμενό του. Με πλούσια αρθρογραφία και ρεπορτάζ από τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες τόσο της κεντρικής διοίκησης όσο και των παραρτημάτων μας. Για να συνεχίσει αυτή η θετική πορεία πρέπει η νέα διοίκηση να συνεχίσει να προγραμματίζει έγκαιρα το περιεχόμενό του, αλλά επίσης και όλα τα παραρτήματα να στέλνουν άρθρα και αναμνήσεις, καθώς και ρεπορτάζ από εκδηλώσεις για την Αμική Αντίσταση και τον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας. Να συνεχιστούν και να ενταθούν οι προσπάθειες για την κυκλοφορία του στα σχολεία, στις δημοτικές βιβλιοθήκες και στα πανεπιστήμια. Υπογραμμίζουμε για άλλη μία φορά την ανάγκη να οργανώσουν όλα τα παραρτήματά μας συστηματικά τη διακίνηση του περιοδικού και του ημερολογίου μας, αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα που προσφέρεται. Αυτό είναι αναγκαίο όσο περισσότερο απομακρυνόμαστε από την εποχή που διαδραματίστηκαν τα γεγονότα και γιατί οι αντιδραστικοί κύκλοι, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, προσπαθούν να τα διαστρεβλώνουν με μεγαλύτερη ένταση. Το ημερολόγιο μας. Από το προηγούμενο συνέδριο μέχρι σήμερα εκδώσαμε 3 ημερολόγια. Για το 2018 ήταν αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Για το 2019 ήταν αφιερωμένο στα 70 χρόνια από το τέλος του ένδοξου ταξικού αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και κυκλοφορεί ήδη το ημερολόγιο του 2020 που είναι αφιερωμένο στα 75 χρόνια της αντιφασιστικής νίκης. Όλα τα ημερολόγια μας είναι πλούσια σε ιστορικό περιεχόμενο και σε εικονογράφηση. Να υπογραμμίσουμε ότι εκτός των άλλων το ημερολόγιο μας αποτελεί σημαντική πηγή των οικονομικών μας. Το σπίτι του αγωνιστή. Εξακολουθεί να λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια το σπίτι του αγωνιστή στον Άγιο Δημήτριο Μπραχάμι, ένα πρωτότυπο ίδρυμα για τους ηλικιωμένους αγωνιστές, κατάκτηση του κόμματός μας και της ΠΑΕΑ Δημοκρατικός Στρατός και του Λαϊκού Κινήματος. Το ίδρυμα αυτό, που δεν είναι κερδοσκοπική μονάδα, για να συνεχίσει να λειτουργεί και να αναπτύσσει παραπέρα τις υπηρεσίες που παρέχει, πρέπει να συνεχιστεί η στήριξή του από όλα τα παραρτήματά μας ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει το καθένα στη βάση ενός μόνιμου καταμερισμού κάλυψης των αναγκών λειτουργίας του. Γερμανικές αποζημιώσεις.
Το μεγάλο αυτό θέμα παραμένει ανικανοποίητο 74 χρόνια από τη λήξη του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου και απασχολεί τον ελληνικό λαό, γιατί όλες οι μέχρι σήμερα ελληνικές κυβερνήσεις δεν είχαν και δεν έχουν την πολιτική βούληση ούτε το απαιτούμενο θάρρος να τις διεκδικήσουν. Η στάση που τήρησαν και τηρούν είναι στάση δουλικότητας μπροστά στη Γερμανία και αποτελεί ύβρι και εμπεγμό στη μνήμη των εκατοντάδων χιλιάδων θυμάτων του αντιφασιστικού αγώνα, αλλά και πρόκληση σε όλους εκείνους που έχασαν τους δικούς τους και σακατεύτηκαν στα στρατόπεδα και τις φυλακές, που πέθαναν από την πείνα, που υπέφεραν από τη θηριωδία των ναζί κατακτητών. Η οργάνωσή μας αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες που έχει, τόσο μέσα από το ΕΣΔΟΓΕ, όσο και μέσα από τη ΦΥΡ, και διεκδικεί οφειλές της Γερμανίας προς την Ελλάδα, τις οφειλές της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Συνεργάζεται στενά με το ΚΚΕ, τον οργανωτή και καθοδηγητή των αγώνων του λαού μας, στα δύσκολα χρόνια της χιτλερικής κατοχής, το μοναδικό κόμμα που διαχρονικά παλεύει για να πληρωθούν οι γερμανικές αποζημιώσεις. Και από αυτό το βήμα δηλώνουμε ότι δεν πρόκειται να σταματήσουμε να διεκδικούμε τις γερμανικές οφειλές προς την Ελλάδα. Προγραμματισμός δράσης. Συναγωνίστρες και συναγωνιστές, σύντροφοι και συντρόφισσες. Ο προγραμματισμός δράσης για την επόμενη τριετία προτείνουμε να είναι ο παρακάτω. Να συνεχιστεί η προσπάθεια μαζικοποίησης των παραρτημάτων μας με την ένταξη σε αυτά όλο και περισσότερων επαναπατρισμένων πολιτικών προσφύγων, παιδιά μαχητών και μαχητριών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, των απογόνων και φίλων της οργάνωσής μας. Να προσπαθούμε συνεχώς να συμμετέχουν όλο και περισσότερα μέλη μας στην διαμόρφωση και λήψη των αποφάσεων μέσα στις διαδικασίες των οργάνων της Ένωσής μας. Έτσι θα διευκολυνθεί η μεγαλύτερη συμμετοχή στη δράση για την υλοποίηση των στόχων που βάζουμε. Να οργανώσουμε τόσο η κεντρική διοίκηση όσο και τα παραρτήματα εκδηλώσεις επαιτειακού, ιστορικού και διεκδικητικού περιεχομένου με ακριβείς αναφορές και να παίρνουμε όλα τα απαραίτητα οργανωτικά μέτρα ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο μαζικές. Η συνεχής και όσο γίνεται ολοκληρωμένη δράση για την διάδοση της ιστορίας της περίοδου 1940-1950 με εξασφάλιση της ικανότητας να ανταποκρίνονται στην οξύτατη διαπάλη με την αστική και οπορτουνιστική ιδεολογοπολιτική παρέμβαση στην ιστορία, στην αντιπαράθεση με την δράση των αστικών, υπεριαλιστικών και οπορτουνιστικών επιτελείων διαστρέβλωσης ιστορίας για την Ελλάδα αλλά και διεθνώς υπεράσπιση της ΕΣΤ και άλλων σοσιαλιστικών κρατών. Ζητήματα διαπάλης για την αντιφασιστική νίκη των λαών, δουλειά με τις εκδόσεις που έχουμε για την συγκεκριμένη περίοδο Ιταλο-Ελληνικός πόλεμος Δεκέμβρης, οι εκδόσεις για το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας κλπ. Και βεβαίως με το δοκίμιο της ιστορίας. Η ανάδειξη του πρωτοπόρου καθοδηγητικού ρόλου του ΚΚΕ μέσα από την ιστορία του ηρωικού αγωνιστικού στοιχείου της πείρας των επεξεργασιών σχετικά με τον σοσιαλισμό, αλλά και τη στρατηγική του ΚΚΕ. Αξιοποίηση ιστορικού υλικού των κομματικών εκδόσεων, ιστορικού υλικού από το αρχείο. Χρειάζεται να αναδείξουμε το ζήτημα ότι όσο και αν φαίνεται ακλόνητο το σύστημα και ανίκητος ο καπιταλισμός, εντούτοις έχει ρογμές και αντιθέσεις που τον κάνουν τρωτό και οι λαοί μπορούν να τον κλονίσουν τόσο ώστε να τον ανατρέψουν. Το διδάσκει η ιστορία της αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Το 1941 το ΚΚΕ, αν και χτυπημένο από τη μεταξική δικτακτορία, ανασυγκροτήθηκε από μια χούφτα στελέχη του που αποδράσανε από τις εξορίες, είτε δρούσαν παράνομα, δημιούργησε το ΕΑΜ, τον ΕΛΑΣ κλπ. Και το έπος της αντίστασης, ο λαός βγήκε στο προσκήνιο, το ίδιο και με την επαναστατική πάλη του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Όπως τότε έτσι και τώρα θα έρθει η στιγμή που κλονισμένος από τις αντιθέσεις του και την ταξική πάλη με το λαό στο προσκήνιο και το ΚΚΕ καθοδηγητή θα τον ανατρέψουμε. Η ανάδειξη των αξιών του αγώνα, της συμβολής τους στην διαπαιδαγώγηση
και στην διαμόρφωση της συνείδησης ώστε να συσπυρώνονται δυνάμεις στο ΚΚΕ να συμμετέχουν στην πάλη, ιδιαίτερη φροντίδα για αυτές τις αξίες χρειάζεται και μπορεί να αναπτυχθεί για την διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς με κοινές δράσεις με την ΚΝΕ. Δράση σε όλη την κλίμακα της ΠΑΕΑ Δημοκρατικός Στρατός με αντιπολεμικό, αντιπεριαλιστικό περιεχόμενο. Ιδιαίτερη φροντίδα για δράση αντιπολεμική, αντιπεριαλιστική, αντινατοϊκή σε γεωγραφικές περιοχές που αναπτύσσονται βάσεις του θανάτου όπως η Κρήτη, Άραξος, Ανδραβίδα, Άκτιο, Καλαμάτα, Στεβανοδίκιο, Αλεξανδρούπολη, Λάρισα και νησιά του Αιγαίου κλπ. Χρειάζεται να δούμε διάφορους δημιουργικούς τρόπους και μορφές οργάνωση ιστορικών εκδηλώσεων με επιδίωξη την ακόμη πιο ολοκληρωμένη ανάδειξη της ιστορίας του 1940-1950. Η ιστορική περίπατη, άλλες μορφές με εκθέσεις ιστορικού υλικού, ανάδειξη σημείων τόπων ιστορικής σημασίας, με αφορμή γεγονότα στη δεκαετία 40-50, επίσης όπου υπάρχουν γραφεία να δημιουργηθούν προϋποθέσεις να λειτουργούν με μορφή ιστορικών μνημείων. Τέτοιου είδους μουσεία δίνουν τη δυνατότητα να γίνονται επισκέψεις νέων και μπορούν να συμβάλλουν πιο αποτελεσματικά στο να γνωρίσουν την ιστορία του κινήματος, τις αγωνιστικές παραδόσεις του λαού και της νεολαίας μας εκείνη την περίοδο. Να απαντηθούν ιδεολογήματα των αντιπάλων, αστών και οπορτουνιστών ή των βιβλίων της ιστορίας, οι προσπάθειες διαστρέβλωσης κλπ. Τα προγράμματα δράσης και εκδηλώσεων που καταρτίζουν οι περιφερειακές επιτροπές να τα γνωστοποιούν έγκαιρα στην κεντρική διοίκηση για καλύτερο συντονισμό. Να συνεχιστούν οι εκδρομές προσκυνήματα στο εσωτερικό και εξωτερικό, δίνοντας αυτές πολιτικό, ιδεολογικό και ιστορικό περιεχόμενο. Να συνεχιστεί η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με την απονομή αναμνηστικών διπλωμάτων στους επιζώντες αγωνιστές και στους συγγενείς θανών των αγωνιστών, γιατί όπως αποδείχθηκε, σε αυτού του είδους τις εκδηλώσεις μετέχουν όλο και περισσότεροι νέοι και νέες από την ΚΝΕ, καθώς απόγονοι και φίλοι της οργάνωσής μας, και είναι μια καλή ευκαιρία για να μαθαίνουν την πραγματική ιστορία της ΕΑΜικής Αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Να προβάλλουμε με κάθε ευκαιρία και με κάθε τρόπο το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων, ώστε να γίνει η υπόθεση του λαϊκού κινήματος, τα πυρά μας πρέπει να είναι πρωταρχικά ενάντια σε όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις μέχρι και σήμερα, γιατί αρνούνται να διεκδικήσουν τις οφειλές της Γερμανίας προς την Ελλάδα, αλλά και ενάντια στη Γερμανία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να αναλυφθούν από όλα τα παραρτήματά μας και από την κεντρική διοίκηση πρωτοβουλίες για τη διοργάνωση συναντήσεων και συζητήσεων με την νεολαία που θέλει να μάθει την αληθινή ιστορία της ΕΑΜικής Αντίστασης, του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και του Λαϊκού Εργατικού Κινήματος. Γι' αυτό το σκοπό να εντείνουμε τις επισκέψεις μας και τις ομιλίες μας στα σχολεία, στις εθνικές επετείους. Επιπλέον, να καλούμε μαθητές και τους δασκάλους τους στα παραρτήματά μας με κάθε ευκαιρία όπου θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν ιστορικό φωτογραφικό υλικό και ταυτόχρονα να τους ενημερώνουμε για τα πραγματικά ηρωικά γεγονότα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 40-50. Να ενταθούν οι προσπάθειες για την αύξηση των οικονομικών μας σε συνδυασμό με το οργανωμένο άπλωμα της οργάνωσης, την οικοδόμηση μεγαλύτερων δεσμών με το λαό, την αύξηση της κυκλοφορίας του περιοδικού και του ημερολογίου μας. Να οργανώσουμε όσο μπορούμε πιο καλά όσον αφορά το περιεχόμενο αλλά και τη συμμετοχή του κόσμου στις κεντρικές εκδηλώσεις όπως η 16η του Φλεβάρι, μέρα ίδρυσης του ΕΛΑΣ, η 23η του Φλεβάρι, μέρα ίδρυσης της ΕΠΟΝ και του Κόκκινου Στρατού, η 9η του Μάη, μέρα νίκης των λαών κατά του φασισμού, η σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου στις 14 με 17 του Μάη του 1944 στους Κορισχάδες, η εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον πρωτοκαπετάνιο του Ελλάς Άρη Βελουχιώτη στη Μεσούντα στις 16 του Ιούνιου,
την 27η του Σεπτέμβρη μέρα ίδρυσης του ΕΑΜ, τη 12η του Οκτώβρη μέρα απελευθέρωσης της Αθήνας από τους Ναζί, την 28η του Οκτώβρη μέρα ίδρυσης του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας το 1946 και την 25η Νοέμβρη μέρα ανατίναξης γέφυρας του Γοργοποτάμου. Αντίστοιχες εκδηλώσεις και σε άλλες πόλεις όπως π.χ. στην απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης κλπ. Οι επαναπατρισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες που αποτελούν μεγάλο σε αριθμό και αξιόλογο δυναμικό στα πλαίσια της ΠΑΕΑ Δημοκρατικός Στρατός να συνεχίσουν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και μαχητικά να προβάλλουν την προσφορά του σοσιαλισμού που γνώρισαν στις χώρες που έζησαν, γεννήθηκαν, μεγάλωσαν και σπούδασαν. Να δίνουν συνεχώς αποστομωτική απάντηση στους συκοφάντες και λασπολόγους για το σοσιαλισμό που γνώρισαν. Ζήτω το 15ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας.